Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Έιμσμπερι της Νότιας Αγγλίας, μόλις 13 χιλιόμετρα από το Σόλσμπερι. Ένας άνδρας και μια γυναίκα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας εκτεθεί σε άγνωστη μέχρι στιγμής ουσία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Το ζευγάρι βρέθηκε ανέστητο σε σπίτι της περιοχής στο οποίο μόλις είχαν μετακομίσει. Τον περασμένο Μάρτιο στο Σόλσμπερι, ο Ρώσος πρώην διπλός πράκτορας Σεργέι Σκρυπάλ και η κόρη του Γιούλια βρέθηκαν ανέστητοι σε ένα πάρκο. Διαπιστώθηκε ότι είχαν μολυνθεί με τον νευροπαραλυτικό παράγοντα Νόβιτσοκ.